Για τους περισσότερους από εμάς, οι λέξεις πανδημία και επιδημία ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας μέχρι πρότινος. Ωστόσο, φαινόμενα ραγδαίας εξάπλωσης ασθενειών δεν είναι πρωτοφανή για την ανθρωπότητα. Ιδίως εφόσον διένει σε περιόδους πολύ λιγότερες γνώσεις και χειρότερων συνθήκων υγιεινής. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις 5 πανδημίες ή επιδημίες με τα περισσότερα θύματα στην ιστορία του ανθρώπου. Νούμερο 5. Τρίτη πανδημία της Πανόλης. Ξέσπασε το 1894 στο Χονγκ Κονγκ και το Κάντον και μέσα σε 10 χρόνια εισέβαλε σε 77 λιμάνια και των 5 υπήρων, με 12 εκατομμύρια νεκρούς τουλάχιστον μόνο στην Κίνα και την Ινδία. Θεωρείται ότι η ασθένεια οφειλόταν στο βακτήριο Yersinia pestis και εκφραζόταν τόσο με τη μορφή βουβονικής όσο και πνευμονικής πανόλης. Στις δύο περιπτώσεις διαφέρει το σημείο μόλυνσης. Στην πρώτη αυτό είναι οι λεμφαδένες, ενώ στη δεύτερη οι πνεύμονες. Η δεύτερη μπορεί να προκύψει και ύστερα από επέκταση της μόλυνσης της πρώτης. Νούμερο 4. Η παγκόσμια επιδημία του AIDS, HIV, όπως αποκαλείται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θεωρείται ότι μέχρι στιγμής πάνω από 32 εκατομμύρια άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Στοχεύει το νοσοποιητικό σύστημα και το αποδυναμώνει απέναντι σε άλλες μολύνσεις και κάποιους τύπους καρκίνου. Ο ιός μεταδίδεται μέσω μιας ποικιλίας σωματικών υγρών, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω συνηθισμένων καθημερινών συναναστροφών, όπως χειραψίες και αγκαλιές. Νούμερο 3. Η πανδημία της Ισπανικής γρίπης. Επρόκειτο για έναν ή τα έναν ή ένα ιό με γονίδια προέλευσης από πτηνά. Εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο μεταξύ 1918 και 1919 και προσέβαλε, υπολογίζεται, περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 1 τρίτο του τότε παγκόσμιου πληθυσμού. Τα θεραπευτικά μέθοδα ήταν ανύπαρκτα και έτσι η αντιμετώπιση του βασίστηκε σε μη φαρμακευτικά μέτρα, όπως η απομόνωση. Υπολογίζεται ότι στήγησε τη ζωή σε 50 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους. Νούμερο 2. Η πανόλη του Ιουστινιανού. Το πρώτο κύμα πανόλης που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα και έπληξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όπως και το προαναφερθέν τρίτο κύμα, προκλήθηκε από το βακτήριο Yersinia pestis. Από κάποιους ιστορικούς θεωρείται ότι στήγησε τη ζωή μέχρι και σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ασθένεια επεκτάθηκε σε όλη την αυτοκρατορία, αφού πρώτα έφτασε με πλοία μέσα από ποντικιών στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Νούμερο 1. Ο μαύρος θάνατος ή η μαύρη πανόλη. Ποικίλες εκτιμήσεις φαίνεται να υπάρχουν για τους θανάτους που προξένησε η ασθένεια αυτή. Οι πιο μετριοπαθείς πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 20 εκατομμύρια θανάτους, άλλες για 50 και άλλες για έως και 200 εκατομμύρια. Η πανδημία, όπως και η προηγούμενη, οφειλόταν στο βακτήριο Yersinia pestis. Η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη το 1347, όταν 12 πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα προσάραξαν σε ένα λιμάνι της Σικελίας και εξαπλώθηκε γρήγορα σχεδόν σε όλη. Το περισσότερο πλήρωμα ήταν ήδη νεκρό, ενώ το υπόλοιπο βαριά άρρωστο, γεμάτο μαύρα ξανθήματα από αίμα και πείον. Ωστόσο, η ασθένεια είχε πλήξει προηγουμένως και άλλες περιοχές, κυρίως ασιατικές. Οι άνθρωποι τότε είδαν την ασθένεια ως μια θεϊκή τιμωρία για τις αμαρτίες του ανθρώπου και έτσι υπάρχουν αναφορές για καθάρσεις από αιρετικούς και αλλόθρησκους σε διάφορες κοινότητες, ώστε να κερδιθεί ο εξευμενισμός. Μεταξύ 2010 και 2015 υπήρξαν 584 θάνατοι από πανόλη. Στην περιγραφή θα βρείτε τις βιβλιογραφικές αναφορές από τις οποίες αντλήσαμε την πληροφορία για αυτό το βίντεο. Θα χαρούμε πολύ να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας και αναμένουμε στα σχόλια τις προτάσεις σας για το θέμα του επόμενου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι και όλες καλά.